Πού είσαι, κόρη? Είμαι στο roundabout. Άμα σου λέω σε μισή ώρα θα είμαι λεμεσό, σε μισή ώρα θα είμαι λεμεσό. Ήρθα, ήβρα το. Σε περιμένω. Αλήθεια, παιδί μου, είδες το ριγέζιο. Είδες τη γρήγορη που είμαι? Ναι, παιδί μου. Είμαι γρήγορη κοπέλα. Λέει και λέει το μαγαζί νεανικά μεγάλα μεγέθη. Εγώ γιατί... Και ναι, έφτασα στη Λεμεσόν, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, που είναι το κατάστημα της Αναστασίας. Της Αναστασίας Mirror Mirror, που έχει τα ρούχα της Αλέκας της Ιωσήφιδο από τη Θεσσαλονίκη. Και θα πάω τώρα για να μου δώσει τα δώρα μου, τα ρούχα μου, που μου στείλε η Αλέκα μου. Θα σας δείξω το κατάστημα. Λοιπόν, έχω βρει το κατάστημα της Αναστασίας. Είμαι απ' έξω και πάω να μπω στην πόρτα. Λέει, απαγορεύεται είσοδος χωρίς τη χρήση προστασίας μάσκα. Γεια σας, τι κάνετε? Ήρθα, ήβρα σας. Αναστασία, τι κάνεις, κόρη? Καλά είμαι, εσύ? Είσαι η Αναστασία Mirror Mirror. Μιλούμε από το Facebook, μιλούμε από τηλέφωνα. Πρώτη φορά βρισκόμαστε εδώ, δηλαδή δύο μορφές κοπέλες έχουμε εμείς στην παρέα μας. Πολλά ωραία το μαγαζί σου, Αναστασία. Ήρθα ξανά, λένε ήσουν εσύ. Ήσουν, ναι, Ελλάδα. Ναι, εγώ είμαι στην Ελλάδα. Και έκανε μου πολύ εντύπωση ότι είναι έτσι μεγάλο μαγαζί, έχει πολλά ρούχα και έχει και ένα πολύ έτσι περιβάλλον οικογενειακό. Μάλιστα. Και το σλόγγαν του μαγαζί μας είναι με το χιονάτι, να προχωρήσεις λίγο πιο πίσω να δεις. Θα προχωρήσω, να σας ζαλίσω, παιδιά. Mirror, mirror on the wall. Γιατί είμαστε στο κατάστημα της Αναστασίας. Είναι μια τεράστια μπουτίκ. Σπύρο Κυπριανού, 25 άρθρα κάτω πολεμίδια. Σπύρο Κυπριανού, 25 άρθρα κάτω πολεμίδια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια όμορφη κοπέλα. Μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, άσπρο δέρμα σαν το χιόνι. Καταλαβαίνετε που το πάω. Πάντως εγώ ένιμου. Μόνο στο δέρμα μιας. Η κακιά μητριά δεν της αγόραζε κανένα ρούχο της προκοπής. Και έτσι κυκλοφορούσε με κουρέλια στα σοκάκια της πόλης. Και κάθε που έβλεπε καθρέφτη οριαζόταν κατά γης γιατί η όψη της ήταν τόσο θλιμμένη. Μια νύχτα αγανακτισμένη η χιονάτη αποφάσισε να πκεί πολύ λίγο για να ξεχάσει τα βάσανά της. Μέσα στο μεθύσι της βρέθηκε μπροστά από τον καθρέφτη της κακιάς μητριάς της. Σάστησε, δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Αλλά το ποτό μείωσε τις αναστολές της. Ποιος το γράψε εδώ? Είναι η ιστορία της Mirror Mirror. Αντίστε, τα Αλέκα στην ιστορία. Αλέκα! Πριν να πω στην Mirror Mirror στη Θεσσαλονίκη, θα στην Mirror Mirror στην Κύπρο. Ναι. Και ξεστόμησε τα ακόλουθα λόγια. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πώς θα νιώσω καλύτερα? Χάρισε μου λίγη δύναμη, λίγη ομορφιά. Τότε ο μαγικός καθρέφτης έδειξε όμορφα ρούχα, φορέματα, πλουμιστά και σακάκια σκέφτη τέχνη. Όλα αυτά θα τις πήγαιναν τόσο πολύ, σκέφτηκε η Δημιουργιονάτη. Όταν ο καθρέφτης... Ο καθρέφτης αποφάσισε να της κάνει ένα δώρο προδίδοντας έτσι την εμπιστοσύνη της κακιάς μητριάς. Της χάρισε ρούχα και όμορφα φορέματα για να στολίσει το κορμί της και ένα χαμόγελο. Σκέπασε το πρόσωπο της χιονάδος. Ο αντιδραστικός αυτός καθρέφτης από τότε δεν σταμάτησε να ντύνει όλα τα κορίτσια του κόσμου, τα παχουλά δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν παχουλή χιονάδευτη. Ναι. Η αρχή ήταν δύσκολη. Έμπνευσή του όμως όλες οι χιονάδες του κόσμου. Ναι. Να γίνουν όλες οι κοπέλες χιονάδες του κόσμου. Όχι. Απλά η χιονάτη ήταν τόσο δυστυχισμένη που δεν είχε ρούχα να φορήσει. Ήταν παχουλή. Όπως εμάς οι κοπέλες, οι παχουλές που δυσκολευόμαστε να βρούμε ρούχα. Εμείς είμαστε big beautiful έτσι, women. Μεγάλες όμορφες γυναίκες. Η Αλέκα Mirror Mirror μας δίνει και νιώθουμε όμορφα και ωραία. Πολλά ωραία τούτο, να. Ναι. Και τώρα τα ρούχα της Αλέκας μου. Ναι, όλα τούτα τα ρούχα που τα καινούργια που μου έφερε. Wow. Δείξε μου τούτα που μου έστειλε. Λοιπόν. Πρέπει να πιω τον καφέ μου. Λοιπόν, τι είναι τούτο? Τώρα προς το τέλος της σεζόν, έφερε... Αύγουστο, έχουμε τα αμάνικα, τα φορεματάκια, τα μπλουζάκια. Σου έχει στείλει παντελόνες, ζυπκυλόν, είναι όλα ελαστικά. Με παχιά κόρη! Όλα τα υφάσματα που σου έστειλε είναι πολλά ελαστικά. Ωραία μπλούζα, πάρα πολύ ωραία. Τούτο είναι φόρεμα, το κόκκινο τι είναι? Το κόκκινο είναι φορεματάκι. Α, τούτο μου δίνει η Αλέκα ότι βάζεις το κόκκινο. Μαζί κάτω. Με το κόκκινο το σιφό, με τις... Κράτα τα τζάθηκε, να κάνουμε φωτογράφηση, να κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Αν το πάμε πάνω στο κρεμαστάρι και τώρα είμαι άβαυτη, είμαι αχτένιστη, είμαι πασά. Είμαι πολλά πράγματα. Αυτό είναι ο κύριος. Είσαστε ο εμπάτης. Ο εμπάτης του. Τραβώ μου ήταν στην έμπα. Ήταν στην έμπα μαζί μου. Ήμουν χθες στην έμπα. Ναι. Ξέρεις τι είναι ο συμπεθέρος, ξέρεις τι κρίσω. Καλά, δεν ξέρω.
Περιφερικά του αδερφού μου, είμαστε νέοι, μα τόσα χρόνια, 20 χρόνια που έχουμε πολλά καλή σχέση. Έτσι είμαστε στο περβούλι του κόκκου, έκαμε μας, ο καημένος μες την πέρα έκαμε μας σούβλαν αυτό, όπως έλυσε just tax. Ήταν και πολύ ζεστή. Πολύ πήρα, ναι, ναι. Αλλά είναι τσι ωραία τώρα που έχουν τα εγγονάκια του, τσι καλώς τα ωραία. Πολλά ωραία, γκόρη η Αναστασία, perfect. Α, Παναγία μου. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, από μέσα το φορεματάκι. Σκέφτομαι το κότσο να το φορώ εγώ δηλαδή. Τέλειο. Μία... Τέλειο. Μαζί με τις αμυγδαλιές. Πολλά ωραία. Πρέπει. Τα αμύγδαλα μόνο σε φορέα μπορώ να τα φορέσω. Γιατί έχω αλλεργία στα αμύγδαλα. Ναι. Τι άλλο μας έστειλε η Αλέκα. Τα κάπου και φωτογράφησε στο φορέμα. Τρελαίνομαι για φορέματα. Με τις γραμμές. Πολλά ωραία, γκόρι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλά σεξι γκόρι. Wow. Να πρέπει να πω και κάπου να τα φορήσω κιόλας. Σίγουρα. Κοίταξε. Τούτα είναι φορέματα για τις διακοπές. Γι' αυτόν κανόνισε. Τι είναι μπλούζα με παντελόνι, τι είναι τσίνο. Τούτο είναι παντελόνα zip kilot. Φαρδιά παντελόνα zip kilot. Με το από πάνω το μπλουζάκι. Το δεύτερο βίντεο με μόδα που θα κάνουμε θα είναι πιο επαγγελματικό. Είδες το πρώτο είναι. Σίγουρα. Κάμαμε το χωρίς να ξέρουμε. Πώς θα στείλει το τέλεκα. Τούτο το φόρεμα. Πολλά ωραίο. Μου φαίνονται οι ώμοι. Είναι ειδικά για το καλούπι μου, το όνομα σας. Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, και ο καλούπι μας, κύριε Δημήτρη. Είναι στα πρωτό. Είσαστε και εσείς που τους σας αρέσουν οι big beautiful women, ναι. Έλα κύριε Δημήτρη, γιατί έχουμε μερικούς άντρες στο κανάλι μας, σοβαρά. Περίμενε με μικρής ρούχα. Μιλούσαμε προχτές σε κάποιο μελάν και είχε κάποια νεαρά παιδιά από Θεσσαλονίκη και λοιπά και λέμε, κύριε Θέκλα, μας αρέσουν οι big beautiful women, οι μεγάλες. Οι παχουλές όμορφες γυναίκες έχουμε πρόβλημα τους, είσαστε οι φυσιολογικοί εσείς, μάνα μου λαλό τους. Είσαστε εκείνοι που καταλάβετε. Δείξτε τα ρούχα, δείξτε, δείξτε. Στις άλλες χώρες... Θέλει να πεις, δεν έχουμε πρόβλημα με τις αδυνατές, δεν έχουμε τις. Αλλά υπάρχουν όμως και οι άντρες που τους αρέσουν οι γυναίκες, οι... Οι ζουμερές. Τι θα έλεγες. Είδες η τέλος το είπε, οι ζουμερές. Είπεν το κομψά. Το φόρεμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τούτο είναι μπλούζο φόρεμα, μπορεί να το βάλεις από κάτω. Όχι τα γόνατα μου που είναι να το πω, θα χρειάζομαι εγώ κολλά από κάτω. Ναι. Έχει ρούχα που τα επαρέλειψες, κυρία Αναστασία, ότι όμως είμαι άντρας σου, επαρέλειψες ρούχα. Τούτα είναι πιο, για πιο βραδινά. Πρέπει να βρω κάπου να πάω τώρα. Ναι, πρέπει. Πολλά ωραία. Αν δεν έχεις κάπου να πάει, να έρθεις Λεμεσό να σε πάρω σε πολλούς τόπους όπου θέλεις. Όχι, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Καλό, ανοιχτή πρόσκληση. Δεν λέω ότι βρέθεις Λεμεσό. Παντρεύτηκα εν τούτη. Πώς θέλεις η Αναστασία εσύ. Εγώ είμαι Λεμεσανή, original, αλλά χωρίζεσαι από πάχο. Να το δω, Φουστανή. Άκουσε η Αλέκα που είπε ότι είμαι ερωτευμένη από Φουστανιέρα, στείλω Φουστανιέρα. Πάρα πολλά. Πάντως έκαμε στους ωραία συνδυασμούς. Ναι, μα αφού είμαι έμπνευση εγώ, δεν καταλάβεις. Και τούτο που να έρθεις να σε πάρω στον Μπρις. Θα μου βάλεις τον μπλουζάκι το σεξι και όσο πρέπει να πω στα μπουζούκια με Τζίνο. Τζίνο είναι για μπουζούκια με λεράβεσαι. Και να βάλεις την παντελόνα σου από κάτω και τέλειωσε. Ωστόσο, έχεις ρίζες που βάφουν, πώς θέλεις. Ναι, εγώ είμαι από την Άρμου. Α, εμείς είμαστε με την Επισκοπή, κόρη, ο παππούς της γιαγιάς, ο παππούς της μάμας μετά από τα γονιά. Πέρκει να φτάνουμε και συγγένεις, μοιάζουμε λίγο. Δείτε την Αναστασία, μοιάζουμε. Κορή, μοιάζουμε. Πάντως, ο παπάς μου είναι original αρμεύτης. Αρμεύτης. Επισκοπή είναι, έχω κοφκό και εγώ που μπορεί στην Επισκοπή, έχω κοράφει. Και άμα βρίσκω ποιαν είναι να μου ρε. Μπορεί να γνωριστούμε με τους γονείς που πρέπει να φτάνουμε συγγενείς. Και αυτή εδώ είναι η τσάντα της Αναστασίας, Αναστασία Μύρον Μύρο, Σπύρου Κυπριανού 25α, στη Λεμεσό. Το κατάστημα της είναι γεμάτο. Κούλα. Δεν αδειάζει ποτέ το κατάστημα. Κούλα, έχει τσάντες. Και κοσμήματα, τούτα είναι εσόρουχα. Ναι, εσόρουχα, εν όλη σειρά εκεί. Αχα. Είναι εσόρουχα και παχές. Ναι, είναι εσόρουχα. Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια αυτή την εποχή. Ναι. Είναι τα ρούχα της Μύρον Μύρο, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου, που μου κάνεις τη μεσάζουσα για να μου στείλεις τα ρούχα από τη φιλεράδα μου. Τώρα που σε έμαθα, να ξανάρθω. Ξανάρθω φυσικά, είσαι όταν. Κάτι, δουλειά, πάει.